Λοιπόν, το κορυφαίο Wellness και Sports Tourism Event, το Navarino Challenge, επιστρέφει με το Αθλητισμός Ενώνιος κεντρικό μήνυμα από 18 μέχρι 20 Οκτωβρίου του 2024 στο Κώστα Ναβαρίνο και την Πύλο, με πάνω από 55 δράσεις και παρουσία πολύ μεγάλων ονομάτων. Ένα από αυτά είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης του 2004, ο Κώστας Κατσουράνης, που έχει τα Football Clinics σε αυτήν την διαδικασία. Κώστα μου, καλημέρα. Σας. Πώς είσαι, αγόρι μου? Δόξα τω Θεώ, υγεία. Για πες λίγο για το Ναβαρίνο, ποιος είναι ο ρόλος σου εκεί φέτος? Εντάξει, ο ρόλος μας είναι τις ώρες που θα έχουμε τα παιδιά από ηλικία 4 ως 17-18, θα τα έχουμε να τα προπονήσουμε. Θα είμαι εγώ και ένας προπονητής στην Ακαδημία μου, τη Falcons Football Academy, και θα προσπαθήσουμε να τους μοιήσουμε λίγο αυτές τις δύο μέρες, Παρασκευή και Σάββατο, στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Να τους οργανώσουμε, να τους βάλουμε ανά ηλικία και να προσπαθήσουμε να τους μάθουμε σε αυτό το λίγο, σε αυτές τις δύο μέρες, να τους μάθουμε λίγο από τα μυστικά του ποδοσφαίρου. Πώς προέκυψε η συνεργασία? Τώρα τι να σου πω, με πήραν τηλέφωνο τα παιδιά εκεί, ο Άκης ο Τσόλης και κάποιοι άλλοι που οργανώνουν εδώ και χρόνια το Ναι, το οποίο είναι πολύ μεγάλο event και είναι και πάρα πολύ πετυχημένο βέβαια. Ναι, και έτσι προέκυψε η συνεργασία, μου το πρότειναν και επειδή ασχολούμαι και με ακαδημία και με παιδάκια, με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Γιατί είναι κάτι που είναι η καθημερινότητά μου, να ασχολούμαι με τα παιδιά και να είμαι προπονητής σε παιδιά. Οπότε μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ιδέα. Και με έναν προπονητή από την Ακαδημία μου, τον Νίκο το Σόμογλου, θα είμαστε εκεί την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή στο Κώστα Ναβαρίνο, στο Ναβαρίνο Challenge. Τέλειο. 18-20 Οκτωβρίου είναι αυτό. 18-20 Οκτωβρίου, ναι. 18 με 20 Οκτωβρίου. Το άλλο Σαββατοκύριακο. Ακριβώς. Κώστα μου, πριν σε αφήσω, δεν μπορώ να μη σε ρωτήσω. Το είδες και εσύ, το έζησες και εσύ. Την εικόνα και την εμφάνιση εκτός από την νίκη με την Αγγλία και μάλιστα και με τόσο συναισθηματικό υπόβαθρο που είχε με τον χαμό του Μπάλντοκ. Πώς κρίνεις, την περίμενες, την εικόνα, το να κερδίσεις ένα παιχνίδι, την περίμενες? Την περίμενα την εικόνα. Πλέον το ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Άλλη μια φορά αποδείχθηκε ότι ο ένας ποδοσφαιριστής έχει ταλέντο και πρέπει να το στηρίξουμε. Άλλη μια φορά. Νομίζω ότι η εθνική ομάδα αυτή είναι συνέχεια και από τον Βανσίπ και από τον Πογέτη, έχουν κάνει ένα καλό γκρουπ, είναι αρκετά χρόνια μαζί και έχουν νομίζω ερημάσει και με τον κατάλληλο προπονητή που είναι νομίζω ο Γιωβάνοβιτς, ο κύριος Γιωβάνοβιτς. Νομίζω ότι μ' αρέσει καταρχήν να το πω λαϊκά που ο Γιωβάνοβιτς, ο προπονητής, ο coach, λέει θα πάμε στο παγκόσμιο και δεν λέει περιμένουμε το Euro, όπως είναι πιο εύκολο να γνωρίσει τους παίκτες. Αν θέλουμε να πάμε πρέπει να έχουμε στόχο να κερδίσουμε τέτοιες ομάδες και να μπούμε ξανά στην ελίτ για να είμαστε παρόν σε τέτοιες οργανώσεις μεγάλες. Νομίζω ότι αυτή η φουρνιά το αξίζει και νομίζω ότι το αξίζει. Νομίζω ότι θα τα καταφέρει. Είναι κοντά να τα καταφέρει και να κτίσει το χαρακτήρα που πρέπει για να πάει. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε λοιπόν τον Κώστα Κατσουράνη, δεν χρειάζεται συστάσεις ποιος είναι και τι έχει πετύχει. Θα είναι στο Ναβαρίνο Challenge από 18 μέχρι 20 Οκτωβρίου, γιατί αυτή την τρέλα τη μεγάλη ασχολείται με τα μικρά παιδιά, με τις ακαδημίες που έχει φτιάξει, και αυτό θα είναι ο ρόλος του εκεί. Ακούσαμε λοιπόν να μιλάει για την νίκη μας στην Αγγλία και να λέει ναι, το περίμενα. Και είναι μια ομάδα που έχει φτιαχτεί όλα αυτά τα χρόνια από τον Φανσχίπ, τον Πογιέτ, και τώρα ο Γιωβάνοβιτς δεν κρύφτηκε καθόλου και είπε κατευθείαν: θέλουμε να διεκδικήσουμε και να πάμε στο Παγκόσμιο Κύπρο. Και αυτό λέει μου αρέσει, γιατί ξέρει, βλέπει τι έχει και έχει πολύ μεγάλο ταλέντο ο Έλληνας ποδοσφαιριστής. Λίγα λόγια και πολύ ουσιαστικά από τον Κώστα Κατσουράνη.